κατάσταση στο εσωτερικό της Εκκλησίας της Κρήτης φαίνεται να προκαλεί η αιχμηρή δημόσια τοποθέτηση του Μητροπολίτη Κισάμου Αμφιλόχιου, ο οποίος δεν περιορίζεται να εκφράσει την άποψή του για το ζήτημα που διχάζει την ελληνική κοινωνία. Αντιθέτως, με αιχμηρό τρόπο, απαντώντας την αποστροφή του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου ότι η αγκαλιά της Εκκλησίας είναι ανοιχτή για όλους, κάνει λόγο για μια Εκκλησία που μαζεύει like, δεν εκπληρώνει την αποστολή της και δεν έχει λόγο ύπαρξης. Σαφώς και πάντα ανοιχτή η αγκαλιά της Εκκλησίας, ανεξαιρέτως και αδιακρίτως για όλο το ανθρώπινο γένος. Χρέος όμως και αποστολή της Εκκλησίας δεν είναι απλά να ανοίγει την αγκαλιά της, χρέος της είναι να κηρύσει τη μετάνοια και να ελευθερώνει την ψυχή και την καρδιά, το πνεύμα του ανθρώπου, των παιδιών της. Από ό,τι αλυσοδένει τον άνθρωπο και τον υποτάσσει στη χωικότητά του, οδηγώντας τον στην ελευθερία της αγάπης του Θεού. Μια εκκλησία που περιορίζεται στο να μοιράζει ανοιχτές αγκαλιές και να μαζεύει like, ούτε την αποστολή της εκπληρώνει, ούτε λόγο ύπαρξης έχει. Ο Μητροπολίτης Κισάμου Αμφιλόχιος στη δημόσια τοποθέτησή του λαμβάνει σαφείς αποστάσεις από τον ενωτικό λόγο του Αρχιεπισκόπου Κρήτης ως προς τη συζήτηση για τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεκνοθεσία, κάνοντας λόγο για ένα ζήτημα που προκαλεί διαστροφή του ανθρωπολογικού μοντέλου. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV διατήρησε ενωτικό λόγο, επιμένοντας τον ουσιαστικό ρόλο της Εκκλησίας, η αγκαλιά της οποίας, όπως υπογράμμισε, είναι ανοιχτή για όλους. Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Ούτε τους κατακρίνομαι, ούτε τους κατακεραυνώνομαι, ούτε τους βλέπουμε στην άκρη του γκρεμού και τους δίνουμε μια σπροξιά να πάνε κάτω. Όσοι επιχειρούν με διλήμματα ή ψευτοδιλήμματα συχνά να μας διχάζουν βρίσκοντας τέτοια πράγματα, δεν προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες. Προστατεύστε λοιπόν την ελληνική οικογένεια, δώστε κίνητρα δημιουργίας νέων οικογενειών, διασφαλίστε την κοινωνική συνοχή και μην αναλώνεστε σε ό,τι πουλά στους καιρούς μας. Ο κύριος Ευγένιος στη διάρκεια της συνέντευξής του επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί για το ζήτημα της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών, εξηγώντας ότι το θέμα χρήζει ειδικής προσέγγισης με βάση την επιστημονική και νομική γνώση. Θα ήθελα πριν πω οτιδήποτε να μελετήσω και να ακούσω απόψεις ειδικών ανθρώπων. Θέλω να με φωτίσουν άνθρωποι που ασχολούνται με την παιδική ψυχολογία. Αν είναι να κάνουμε παιδιά τραυματισμένα, όχι κατά ανάγκη που θα πάρουν τον προσανατολισμό των γονέων τους, των ομόφυλων, αυτό δεν το συζητώ, αλλά παιδιά τραυματισμένα που δεν θα έχουν ξεκαθαρίσει ποια είναι η οικογένεια πραγματικά, ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μέσα στην οικογένεια. Αν υπάρχουν διακριτοί ρόλοι των δύο γονέων, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.